Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού, ευρισκόμεθα εις την τρίτη εβδομάδα των νηστειών. Την Κυριακή είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Εκκλησία μας εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής φέρει ως σύμβολον ενισχύσεως των πιστών, σύμβολον αίτητων σημείων ακατανίκητων των τίμιων και ζωπιών σταυρών, προσκυνούμεν αυτόν και λαμβάνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε την νηστεία μας. Όσοι δε ηξιωθήκαμε και νηστεύομεν σε αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και θα φτάσουμε έως την ημέρα της Αναστάσεως με τη χάρη του Θεού μας. Πάντοτε δεν έχουμε υπόψη ότι μεγαλύτερα χαρά στην ζωή αυτή δεν υπάρχει από την νηστεία. Όσοι αγαπούν την νηστεία είναι εκείνοι οι οποίοι αξιώνονται να ακολουθήσουν τα ίχνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ασκητών και Αναχωρητών και να φτάσουν και εις την πολιτεία εκείνη της Εμπουρανίου Βασιλείας, την αιώνιον ζωήν των παράδεισων. Αγαπήσουμε λοιπόν, αδερφοί μου, με όλη μας την ψυχή την νηστεία. Νηστεία δε διόσους καπνίζουν να κόψουν το τσιγάρο, να μην καπνίζουν, διότι μεγαλύτερο κακό από αυτό δεν υπάρχει. Σας είχα τονίσει και τονίζω και λέγω ότι το τσιγάρο είναι αυτοκτονία. Πάντες δε οι αυτοκτονούντες δεν βλέπουν παράδεισο. Να το έχουμε τούτο υπόψη, διότι είναι φοβερό το αμάρτημα τούτο, φοβερά η παγίδα αυτή του διαβόλου, φοβερόν το μέσον τούτον το οποίο ο διάβολος έδωκε στο δρόμο του ανθρώπου. Όσοι αυτοκτονούν ή έμεσα ή άμεσα δεν βλέπουν Θεόν. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, το τσιγάρο μακριά από τα πόδια μας. Είναι παγίδα του διαβόλου. Με την βοήθεια δε και διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να διώχνουμε από τα πόδια μας τις βδέλες. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ή θέλησε να διέρθει στην απέναντι όχθη ή το αναγκασμένος να περάσει μία λίμνη. Όταν επέρασε απέναντι όμως από τη λίμνη, αντελήφθη ότι ήσαν γεμάτα τα πόδια του βδέλες. Η βδέλα είναι ένα είδος σκουλίκι το οποίο απομυζά το αίμα του ανθρώπου. Είναι αγκάστη δε για να ζήσει ο άνθρωπος αυτός να σταθεί απέναντι από τη λίμνη και να βγάζει όλες τις βδέλες εκείνες που ήσαν επάνω στα πόδια του, οι οποίες όρμησαν για να του απομυζήσουν το αίμα. Κάθε μία βδέλα λοιπόν στη ζωή μας είναι και κάθε μία αδυναμία η οποία μας κρατεί. Μην αφήσουμε τις βδέλες να απομυζούν την εκμάδα της ψυχής και εν τέλει στο τέλος να αποξηράνουν την ψυχή και να την οδηγήσουν εις την κόλαση. Όσο το δυνατό μακριά από τας αδυναμίας. Επεσήμανες, αδερφέ μου, την αδυναμία την οποία έχεις, προσπάθησε να τη διώξεις, μη την κρατήσεις, διότι δεν θα πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο τις αδυναμίες μας. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις τον παράδεισο να μπαίνουν μέσα με το απούρα και με τους τσιγάρους και με τα ναρκωτικά. Δεν είναι παράδεισος αυτός. Στον παράδεισο θα μπουν εκείνοι οι οποίοι δεν θα έχουν αδυναμίες. Όσοι έχουν αδυναμίες και τις κρατούν και τις περιθάλπουν και τις καλλιεργούν και τις μεγαλώνουν, αυτοί δεν βλέπουν παράδεισο. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός και ο κόπος που καταβάλλουμε για να έρθουμε στον Άγιο Γεώργιο, για να ακούσουμε το Θείο Λόγον, το μάνα του ουρανού, την τροφή των αγγέλων, την τροφή των Αγίων, αυτό το οποίο λέγεται Θείον Κήρυγμα,
δεν το ακούμε πουθενά. Εκεί που ακούεται εις τον κόσμο ένα πράγμα είναι η αμαρτία. Εντός του Ιερού Ναού όμως ακούεται ο Λόγος του Θεού, και αυτόν τον Λόγο του Θεού ήθε να τον τηρούμε, όχι να τον ακούμε μονάχα. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, όσο το δυνατό, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Το έχω πει, το ξαναλέγω και θα το λέγω συνεχώς, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Διότι εφτάσαμε εις καιρούς που ο κόσμος οτιδήποτε άλλον παρά πνευματικός κόσμος υπάρχει. Υπάρχει σαρκικός κόσμος και ο κόσμος είναι τόσο επιρρεπής προς την αμαρτία σήμερα όσον ουδέποτε ποτέ, ουδέποτε άλλοτε εις την ιστορία της ανθρωπότητος από την ημέρα που ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο τούτον. Ο κόσμος έχει φύγει πλέον από την διδαχή της Αγίας Γραφής, από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τους Αποστόλους, από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους Πατέρας της Εκκλησίας μας, και τίποτε άλλο δεν φροντίζει μη μόνο την σάρκα. Για να σας δώσω δε να καταλάβετε που ευρισκόμεθα, εις τι κατάπτωση έχουμε πέσει, ήρθεν εις χείρας μου ένα φοβερό σημείο καταπτώσεως της σημερινής Ελλάδος, του σημερινού κόσμου. Στο θέατρο αποθήκη οι χορευτές του χοροθεάτρου Οχτάνα του Κώστα Ρίγου είδαν επί 30 συνεχή βράδια ανθρώπους ορθίους να παρακολουθούν την εξέλιξη του μύθου που υπέστη πολλές αλλαγές αδία της φαντασίας και της έμπνευσης. Βέβαια μπήκαμε μέσα στην ημορφωμένη άνθρωποι να ομιλούν την γλώσσα των αμορφώτων, την χιδέαν γλώσσα, η γενική εξυφανίστη. Δεν υπάρχει γενική στη γλώσσα των μορφωμένων ανθρώπων σήμερα. Τι ήταν αυτό που τράβηξε το κοινό? Στη σκοτεινή λέγει αίθουσαν του ψηρή. Τι είναι αυτό που τους τράβηξε? Μετά η καλή φήμη λέγει διεδόθηκε από στόμα σε στόμα. Και τι είναι αυτό που ετράβηξε λέγει τον κόσμο? Μπορείτε να φανταστείτε? Γυμνή, ολόγυμνη πάνω εις εκείνη την εξέδρα, γυμνή, ολόγυμνη όπως γεννήθησαν και εχόρευαν. Και μέσα σε εκείνο το θέατρο πατάς με πατώσε. Γυναίκες και άντρες γυμνοί και αυτοί μέσα πατάς με πατώσε. Δηλαδή κάτι το φοβερό πράγμα αδερφοί μου, το οποίο δεν υπάρχει γλώσσα ανθρώπου να ερμηνεύσει σήμερα. Μπορεί κάποιοι να ήρθαν για το γυμνό λέγει, αλλά δεν έφυγαν έχοντας αυτό στο μυαλό τους. Και τι είχαν στο μυαλό τους? Τι είχαν, κύριε εσύ που σχολιάζεις αυτήν την εικόνα, τι είχαν στο μυαλό τους? Είχαν την ελεημοσύνη και την προσευχή? Είχαν την νηστεία και την εξομολόγηση? Τι είχαν στο μυαλό τους? Λέει δεν είναι τίποτε το γυμνό. Δεν μένεις λέγει με το σοκ αυτής της σκηνής. Με τι μένεις? Κάνουν πράγματα που δεν θα τα έκαναν. Η κοπέλα παραδείγματος χάρη λέγει που εμφανίζεται γυμνή, αυτό λέγει είναι το πιο συντηρητικό για όλους. Τι θέλει άλλο? Άλλο από αυτό τι θέλει? Δεν εφαρμόζει αυτό που θέλει ο διάβολος? Θέλεις ερώτηση? Πήγαινε στην Αγία Γραφή να δεις. Εκείνος ο δαιμονισμένος που ήταν μέσα στα μνήματα των Γεργεσινών, ημάτιον ούκεν εδιδίσκετο.
Και η κυρία που ήταν πάνω στην εξέδρα και ο κύριος που ήταν πάνω στην εξέδρα γυμνή, η μάτιον ούκαινε διδίσκοντο. Δηλαδή δαιμονισμένη πέρα για πέρα. Και εν οικία ούκαιμενο λέγει αλλεντισμένη μας. Και η κυρία αυτή τι είναι, μέσα σε μια σκοτεινή λέγει αίθουσαν του ψηρή. Και εκείνος ο οποίος τα φέρνει εις φως. Αδερφοί μου, καιρός μετανοίας, αυτός είναι καιρός μετανοίας. Καιρός δακρύων, καιρός νηστείας. Και λέγει έτρεχαν τόσο, τόσοι πολλοί λέγει, που ήσαν όρθιοι και εσπρόχνοντο να μπουν μέσα. Ναι αδερφοί μου, αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε μαρτυρίες, οι οποίες μαρτυρίες μας δίδονται τώρα εις το κήρυγμα το οποίο έχουμε. Λέγει η Αγία Γραφή, όταν ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια από τους ανθρώπους, λέγει, έμενον οσί νεκροί, δηλαδή την ώρα που έβγαινε ο διάβολος από μέσα τους, έμεναν όμοιοι με τους νεκρούς, ενόμιζα λέγει ότι απέθανε, αλλά ο Χριστός τον έπιανε από το χέρι και τον εσήκωνε. Αυτήν τη σκηνή την είδαμε, αδερφοί μου, όσοι έρχεστε για πρώτη φορά, την είδαμε στην σκηνή εκείνη την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Χριστός με το διάβολο. Και αντιπρόσωπος του Χριστού ήταν ο στρατής, ο οποίος κατήγεται από το Κουτσοχώρι, ένα χωριό φτωχό, φτωχός άνθρωπος, δεν είχε να θρέψει την οικογένειά του. Έφυγε από το χωριό του για να κατέβει στην πόλη να έβρει μια εργασία να εργαστεί. Πλην όμως έχασε το δρόμο και έπεσε μέσα σε ένα δάσος, και μέσα στο δάσος εκείνο που έπεσε, μέσα σε ένα ρέμα το οποίο ονομάζεται διαβολόρεμα. Εκεί υπήρχε ένας μήλος και έμεινε εκεί για να περάσει την νύχτα του. Πλην όμως έτυχε να συναντηθεί με το συνέδριο των διαβόλων. Και ήκουσε ότι ένας εκ των διαβόλων εκείνων εχτύπησε με την κακία του την κόρη του βασιλέως και απέθυνε και η βασιλοπούλη, η οποία ονομαζόταν Ζωή. Και στην συζήτηση των δαιμόνων ήκουσε ο στρατής ότι μόνο μία θεραπεία υπήρχε, μόνο το Χριστονέρι, το οποίο υπήρχε σε ένα χωριό που ονομάζεται Χριστοχώρι. Το Χριστονέρι αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο ή μη μόνο αγιασμός, ο οποίος εξήρχεται μέσα από την εκκλησία του χωριού εκείνου, όπου ήταν η εκκλησία του Χριστού. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε μία εκκλησία στα Σπάτα, η οποία ονομάζεται στην εκκλησία του Χριστού στα Σπάτα. Έτσι ήταν και εκείνο το χωριό, και από εκείνη την εκκλησία έβγαινε αγίασμα το Χριστονέρι. Μόλις ήκουσε ο στρατής αυτό και ήρθε εις επίθεση με τους διαβόλους και τους έδιωξε τους διαβόλους δια της χάριτος του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο κρατούσε επάνω του, και τούτον είπα να μην το αποχωριστούμε ποτέ μας στη ζωή μας, να το έχουμε επάνω μας το Ιερό Ευαγγέλιο. Μόλις έδιωξε τους διαβόλους και πήγαινε στο χωριό και πήρε το Χριστονέρι εκείνο, έφτασε στο παλάτι, εισήρθε μέσα στο κρεβάτι όπου εκοιμάται η βασιλοπούλα έτοιμη να ξεψυχήσει, την εράντισε τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εσηκώθη η βασιλοπούλα, έγινε εντελώς καλά, επανηγύρισε ολόκληρο το κράτος του βασιλέως, η πόλη σε εκείνη επανηγύριζε, αλλά ήρθε αντιμέτωπος ο στρατής με την επιστήμη. Ήρθαν γιατροί για να έβρουν το στρατή να τους πει τι χρησιμοποίησαν και θεράπευσαν τη βασιλοπούλα, την οποία οι γιατροί δεν δίναν το να θεραπεύσουν. Ήρθαν σε φοβεράν συζήτηση ο στρατής με τον ιατρό, ο οποίος δυστυχώς δεν επίστευε εις τον Χριστό. Και όταν του είπε ο στρατής, ηρωνευόμενος ο ιατρός αν είδε ποτέ το διάβολο, του λέγει, τον βλέπω και τώρα, του λέγει, σε μορφή ιατρού και είναι μπροστά μου. Και έβγαλε το Ιερό Ευαγγέλιο και εσταύρωσε τον άπιστον εκείνων ιατρών, διότι τι ούτε άπιστοι ιατροί υπάρχουν και σήμερα.
Παράδειγμα, δεν θα αναφέρω τίποτε ημιμόνων περιστατικά τα οποία έζησε ο ομιλών. Μία κόρη, πνευματικό μου παιδί, έμεινε έγκυος. Όταν έμεινε έγκυος 4 μηνών, έπαθε ηλαράν, που σημαίνει τούτο κατά την επιστήμη θάνατος του παιδιού, ή το παιδί θα εξέλθει εκ της κοιλίας της μητρός του ελαττωματικό, όχι αρτιμελές, αλλά τυφλό, παράλυτο, κουτσό κτλ. Έτσι λέγει η επιστήμη. Μόλις σήκουσε αυτό το μαντάτο, η κόρη αυτή, η οποία ήταν ευσεβής και θεοφοβούμενη και φοβούητο των θεών και ο άντρας της, επήγαινε στον πρώτον ιατρό. Τούτο εγένετο εις τον Ευαγγελισμό. Όταν ηξίωσε ο Θεός και υπηρετήσαμε τον Χριστό μας επάνω στο κρεβάτι. Τον άρρωστο δηλαδή. Επήγαινε στον πρώτον ιατρό. Της λέγει, πρέπει να σκοτώσεις το παιδί σου. Γιατί? Διότι αυτή η αρρώστια που έβγαλες έχει πάθει το παιδί σου κακό και δεν θα γεννηθεί καλά και θα σε τυραννεί εις όλη σου τη ζωή. Μόλις σήκουσε τούτο, επήγαινε στον δεύτερον ιατρό και ο δεύτερος το ίδιο. Έφυγε από τον δεύτερον, επήγαινε στον τρίτον και ο τρίτος το ίδιο. Τα ίδια γράμματα δεν μαθαίνω. Έφυγε από τον τρίτον και επήγαινε στον τέταρτον και ο τέταρτος το ίδιο. Και στο δρόμο συνήντησε ο ομιλών των σύζυγων της κόρης αυτής. Τι έχεις? Μη μου μιλάς, λέει. Τι έχεις? Αυτό και αυτό. Εγώ που είμαι, του λέγω, αντιπρόσωπος εκείνου του μεγάλου γιατρού, εσυνήντησες τον πέμπτο γιατρό. Δεν θα το σκοτώσεις. Δεν έχει τίποτε το παιδί σου. Ευτυχώς με εκείνα τα οποία ήκουσε και με τη χάρη του Θεού ήκουσε τον πέμπτον ιατρό, που είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Πέρασαν αρκετός καιρός. Εγώ το γεγονός το ελισμόνησα. Μίαν ημέρα βλέπω τον άντρα και την γυναίκα με έναν άγγελο στα χέρια τους να έρχονται και να μου λέω, το παιδί αυτό δεν ανήκει σε μας. Είναι δικό σου. Εάν δεν ήσουν στο δρόμο μας, δεν θα ζούσε αυτό το παιδί. Πού είσαι, κύριε επιστήμον, αυτή τη στιγμή που πιστεύεις μόνον εις την επιστήμη σου και δεν πιστεύεις στο Θεό? Έναν εκ των πολλών παραδειγμάτων, αδερφοί. Και εντός της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλος άγγελος, ο οποίος επήγε πάλι η μητέρα εις τους γιατρούς και είπαν, να το σκοτώσεις, διότι το παιδί σου δεν θα γεννηθεί καλά. Και ποιος το είπε? Εκείνοι που δεν γεννούνται καλά πρέπει να τους σκοτώνουμε? Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και ήρθε το πνευματικό μου αυτό παιδί και μου το είπε. Είναι μέσα στην εκκλησία τώρα αυτή τη στιγμή. Και κρατεί στο χέρι της έναν άγγελο. Πραγματικά έναν άγγελο. Και ήκουσε το πνευματικό της. Και δεν ήκουσε του γιατρού. Του απίστου γιατρού. Όχι του πιστού. Του απίστου. Και γέννησε το παιδάκι της άγγελον και τον κρατάει στα χέρια της. Δεν έπαθε τίποτε το παιδί. Φύλαξε ο Θεός. Αδερφοί μου, αυτός ο γιατρός ο οποίος συνεντήθη με το στρατή, κάτι τέτοιος άπιστος ήταν και ήθελε να ανατρέψει τον στρατή, ο οποίος ήταν με τα τσαρούχια και με την κάπα και με την γλίτσανη στο χέρι, που ήρθε από το χωριό και ιάτρεψε τη Βασιλοπούλη. Πλην όμως ο στρατής, έχουν την πίστη εις τον Θεόν, ήκουσεν. Τι ήκουσεν από το Θεό? Όταν λέγει, ευρεθείτε μεταξύ, λέγει, βασιλέων και ηγεμόνων και επί δικαστάς, λέγει, και σας οδηγήσουν δια να σας φωνεύσουν, λέγει, τότε θα γίνει συζήτηση μεγάλη. Μη σκεφτείτε όμως τι θα πείτε ή τι θα απαντήσετε. Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφία, στην οποία σοφία δεν θα δυνηθεί κανένας να αντιμιλήσει. Τούτο έκανε ο στρατής. Αντιμιλά με τον ιατρόν της επιστήμης, τον καθυλώνει και σε μία στιγμή, αφού του είπε ότι μπροστά μου έχω τον δαίμονα ως ιατρόν, έβγαλε το Ευαγγέλιο από την θήκη του, από την τσέπη του που είχε στην καρδούλα του εκεί,
και σταύρωσε τον ιατρόν τρεις φορές. Στην πρώτη φορά, αφού ο ιατρός είδε ότι μπροστά του ευρίσκεται η Θεία Χάρις, ήρχισε εκείνη τη στιγμή να φωνάζει «Φεύγω, φεύγω», και ομιλούσε ο δαίμονας που ήταν μέσα του, και αφού τον εσταύρωσε ο στρατής, έπεσε χάμω νεκρός, λιπόθυμος. Ενόμισαν ότι επέθανε. Δεν επέθανε όμως. Εν τω μεταξύ, αφού ήταν χάμω πεσμένος, τον επήρεν από το χέρι και τον σήκωσεν πάνω, και όταν εσηκώθηκε ήρχισε να λέγει «Πού είμαι?» Συνήρθε, παρατηρούσε δεξιά και αριστερά. «Τι ήρθα να κάνω εδώ?» λέγει. «Α, ναι», λέγει, «θυμήθηκα. Ήρθον δια να πολεμήσω το θαύμα εν ονόματι της επιστήμης. Θεέ μου, συγχώρησον με. Ομολογώ την πλάνη μου. Κηρύττω το έλεος σου και τη δύναμή σου, Κύριε». Αυτά ομιλεί τώρα ο ιατρός όταν έφυγε ο δαίμονας από μέσα του. Δηλαδή, όταν αντικρίσεις, αδερφέ μου, ιατρών που δεν πιστεύει, δεν είναι ο ίδιος που ομιλεί. Ομιλεί ο δαίμονας που είναι μέσα. «Πιστεύεις τώρα εις τα θαύματα, ιατρέ?» η ρώτησε ο βασιλεύς. «Ω ναι, μεγαλειότατε, πιστεύω. Και από τούδε και εις το εξής είμαι έτοιμος να αποθάνω υπέρ της πίστεως την οποία πριν επολέμουν». Αυτό συνέβηκε και με τον Απόστολο Παύλο, και εκείνος επολεμούσε τον Χριστό. Όταν όμως επέπεσε εξ ουρανού η Θεία Χάρις και τον ετύφλωσε εν πλήρη μεσηβρία, λέγει, και έπεσε φως από τους ουρανούς, λέγει, και ήκουσε φωνήν «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Τότε όταν εξύπνησε και βαπτίστην από τον Απόστολον εκείνον και αγιασμένον άνθρωπον τον Ανανίαν, τότε γένετο ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Και πώς τούτο, και πώς έγινε αυτό? «Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψής του», είπε ο ιατρός, «και προσκυνήσας τον βασιλέαν μετά της βασιλίσης και της βασιλόπεδος, και σφίξας την χείρα του στρατή μετά αγάπης και σεβασμού, απήλθεν ακολουθούμενος υπό των συναδέλφων του. Ήτινες, επίσης μετευρήθησαν εις ευσεβείς χριστιανούς και αληθείς επιστήμονας». Αδερφοί μου, ο επιστήμονας ο αληθινός δεν είναι εκείνος που έχει πτυχία. Ο επιστήμονας ο αληθινός είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Θεό και εργάζεται την επιστήμη. Εάν έχει μόνον στο χέρι του τα πτυχία και την γνώση και δεν πιστεύει στον Θεό, είναι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κύμβαλον αλαλάζων. Δεν μπορεί ποτέ να δώσει εις τον ασθενή ουδεμίαν καλήν διάγνωσιν. Σήμερον ήρθεν εις γνώση μου έναν από τα παιδιά τα δικά μας, τα οποία έρχονται στον Άγιο Γεώργιο, επεσκέφθη έναν νευρολόγον, ο οποίος ήταν ο καθηγητής, και όταν ήταν μαζί με το παιδί, γύρισε και του λέγει «Παιδί μου, αυτά τα χάπια που πίνεις δεν σε ιατρεύω. Να βρεις έναν καλό πνευματικό, να γονατίσεις, να προσεύχεσαι, και ο Θεός που είναι από ψηλά, αυτός θα σε θεραπεύσει». «Εμείς», λέγει, «δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις αρρώσκες». Ομίλησεν καθηγητής νευρολογίας. Πέραν τούτου τα άλλα περιττέμου. «Θεέ μου, τι είδε το παλάτι μας σήμερον?» είπε η βασίλισσα όταν ανεχώρησαν οι γιατροί. «Θεέ μου, τι είδε το παλάτι μας σήμερα?» «Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψής του», είπε ο στρατής. «Μεγάλη δύναμη του Κυρίου επρόσθεσε ο βασιλεύς. Η σκηνή αυτή ουδέποτε θα εξαλειφθεί από τη μνήμη μου», είπε η βασιλόπες, «η ζωή». Αδερφοί μου, δυστυχώς πλιστάκης εμείς οι άνθρωποι είμαι θα επιλύσμονες της αγάπης του Θεού.
Μας δίδει ο Θεός πολλά, αλλά τα ξεχνούμε εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος. Έχω περιστατικά, αδερφοί μου, από τον Άγιον Γεώργιον, παιδιά τα οποία ήσαν μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και χτυπιόντο όπως χτυπά ο ψαράς το χταπόδι και έγιναν καλά. Μόλις έγιναν καλά, επέστρεψαν πίσω πάλι για να εισέρθει ο διάβολος φοβερότερος μέσα τους και να τα κάνει χειρότερα από ό,τι ήταν πρώτα. Γιατί? Διότι ξεχνούμε το τι τραβούμε. Ξεχνούμε μέσα στα δίχτυα του διαβόλου τι υποφέρουμε και όταν μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, όταν μας θεραπεύσει ο Θεός, ξεχνούμε αυτή την δωρεά και επανέρχεται πάλι ο διάβολος δρυμύτερος και εισέρχεται μέσα στην οικία, την σεσαρωμένη λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Προσοχή λοιπόν να μην λησμονούμε ποτέ από τη ζωή μας τα ευεργεσία του Θεού. Λησμονούνται τα αυτά τα πράγματα, είπε η Βασίλισσα. Όχι μόνο δεν λησμονούνται, πρόσθεσε ο Βασιλεύς, αλλά και μεταδίδονται από γενεά σε γενεά. Σκοπός είναι να μεταδίδουμε αυτά τα οποία αξιωνόμεθα από τον Θεό και σε εκείνους οι οποίοι δεν τα γνώρισαν. Και ήδη, μεγαλειότατε, είπε ο στρατής. Όταν πλέον δεν έχω καμία ανεργασία εντάφθα, σας παρακαλώ να μου δώσετε την άδεια να επιστρέψω στο χωρίο μου. Όχι, λέγει η βασιλοπούλα η ζωή. Κάθισε εδώ για να σε έχουμε πάντοτε. Άλλωστε είσαι και βασιλεύς, βασιλικός σύμβουλος και πρέπει να είσαι πάντοτε πλησίον μας. Ω, τι ωραία, είπε η βασιλοπούλα, να είσαι πάντα μαζί μας. Και τα δικά μου τα παιδιά, ο βασιλόπες λέγει, τι θα γίνουν. Φέρε τα και εκείνα εδώ, είπε. Θα τα αγαπώμεν και θα τα αναθρέψουμε στο παλάτι ως η θυγάτηρ του Φαραώ των Μωυσήν στην Αίγυπτο. Και το χωριό μου, αγαθοτάτη βασιλόπες μου, εκείνο βέβαια δεν μεταφέρεται, απήντησε η βασιλοπούλα. Πρέπει λοιπόν να απέλθω εκεί όπου γεννήθην και ανετράφην και όπου τώρα μάλιστα, όταν κατά θείαν ευδοκίαν έχω την βασιλική εύνοια, πρέπει να εργαστώ υπέρ της προόδου του. Αν έλεγαν αυτά τα λόγια όλοι οι Έλληνες, δεν θα μαζεύονται μέσα στην Αθήνα όπου είναι η καταβόθρα του διαβόλου. Δεν θα έφευγαν από τα χωριά τους ο καθένας για να έρθει εδώ να έβρει τον παράδεισο. Ευρίσκονται στον παράδεισο και έρχονται στην Αθήνα για να έβρουν τον παράδεισο. Ενώ ευρίσκουν την κόλαση. Και έρχονται αγνά παιδιά από τα χωριά, κόρες και αγόρια και δίδουν την τιμή τους και την αξιοπρέπειά τους μέσα εις αυτόν τον λαβύρινθον της αμαρτίας. Αγαπάς το χωριό σου και έχεις δίκιο, είπε η βασιλοπούλα, αλλά δεν πρέπει να αγαπάς και την πρωτεύουσα. Πώς όχι, είπε ο στρατής, η πρωτεύουσα είναι η σεπτή μήτρ του έθνους και η καρδία όλων η μεγάλη πατρίς και αγαπώ αυτήν μέχρι λατρείας. Αλλά εις το κουτσοχώρι ναι γεννήθηκα, λέγει. Μια δε παροιμία λέγει, όποιος γεννηθεί στη φυλακή, τη φυλακή θυμάται. Έπειτα από τα μικράς πατρίδας αποτελείται η μεγάλη πατρίς και όστις δεν αγαπά το μικρόν ούτε τη μεγάλη αγαπά πατρίδα. Λόγια αδερφοί μου τα οποία εάν τα αιτήρουν σήμερα οι Έλληνες δεν θα είχαμε αυτήν την κατάσταση την οποία έχουμε και έρχονται δυστυχώς οι Γερμανοί και οι Σουηδοί και οι Άγγλοι και οι άλλες φυλές και αγοράζουν ολόκληρα χωριά και δίδουν χρήματα εις αυτούς τους χωριάτες οι οποίοι λυσούν πάνω στα χρήματα. Νομίζουν ότι η αξία είναι τα χρήματα και πουλούν εκείνα τα χτήματά τους και τα σπίτια τους και τα μεταβάλλουν έπειτα οι ξένοι σε πολυτελείς κατοικίες και κάθονται μέσα και αναπαύονται και δεν μπορούν να πλησιάσουν έπειτα στα χωριά τους. Και θα ειδούμε, αδερφοί μου, όπως σας έλεγα πλειστάκες, θα ειδούμε αυτό το έθνος να είναι υπόδουλον εντός ολίγου χρονικού διαστήματος στους ξένους, άνευ πολέμου, άνευ ουδεμιάς σφαίρας. Και θα δούμε αυτόν τον τόπο να είναι υπόδουλος εις αυτούς οι οποίοι κρατούν τα χρήματα και οι Έλληνες να πουλούν τον παράδεισον δια τα χρήματα. Κακός αυτός ο τόπος οδηγείται προς την καταστροφή και την απώλεια. Είμαι σύμφωνος, είπε ο βασίλευς, αλλά μείνε μέχρι τη Δευτέρα. Την Κυριακή θα γίνει μεγάλη επίσημος δοξολογία στη Μητρόπολη και πρέπει να είσαι μαζί μας. Ακούμε τι είπε ο βασιλιάς.
να ευχαριστήσει τον Θεόν, δοξολογία μεγάλη των Μητροπολιτικών Ναών. Έτσι κάνουν και οι δικοί μας, οι οποίοι εμφανίζονται την ώρα της δοξολογίας. Από το πρωί έως εκείνη την ώρα να απαξιούν να εμφανιστούν στην Εκκλησία. Θα τους δούμε αύριο, τις 25 Μαρτίου, και θα θυμηθείτε τα λόγια μου. Θα τους δείτε αντί να παρουσιαστούν από τη στιγμή που θα χτυπήσει η καμπάνα, παρουσιάζονται την ώρα που θα ποζάρουν εκεί, ότι εδώ είμαι θα. Και θα τους δούμε όλους τους μεγάλους που κρατούν τον τόπο και τον κυβερνούν. Θα έρθουν εκεί, θα σταθούν αποσβολωμένοι, θα σταθούν εκεί, δεν θα κάνουν το σημείο του Σταυρού, ουδείς εξ αυτών κάνει το σημείο του Σταυρού. Και αν το κάνει το σημείο του Σταυρού, θα το κάνει με τέτοια βιασύνη, μην τον δουν οι άλλοι. Αυτή είναι η Ελλάδα η οποία κυβερνάται από αυτούς τους ανθρώπους, αδερφοί μου. Ουδείς πιστεύει στο Χριστό, γιατί αν επίστευαν στο Χριστό, τούτος ο τόπος θα ήταν Άγιος. Και αυτό το σημείο ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να έχουμε υπόψη ότι οδηγούνται τώρα ολοταχώς για να δώσουν στον κόσμο αυτήν την ταυτότητα του Αντιχρίστου. Σας παρακαλώ θερμώς, την Κυριακή υπάρχει μια μεγάλη διαδήλωση στους δρόμους και αυτήν τη διαδήλωση πρέπει να είμεθα όλοι παρόντες για να φωνάξουμε ότι δεν δέχομεθα αυτήν την ταυτότητα την οποία έρχονται να μας δώσουν. Εδώ η Ισπανία και εδώ η Γαλλία και εδώ η Γερμανία απεξίωσαν και δεν θέλησαν αυτήν την ταυτότητα. Εμείς όμως οι Έλληνες, οι υπόδουλοι, οι ραγιάδες, οι πάντοτε ραγιάδες, ερχόμεθα πρώτοι να δεχτούμε αυτήν την ταυτότητα. Θα διαδηλώσουμε και θα φωνάξουμε ότι δεν δεχόμεθα να αλλάξει η ταυτότητά μας. Καλά είμεθα, όπως είμαστε. Αυτήν την ταυτότητα δεν θέλουμε πάντοτε, δεν θέλουμε άλλη. Μας φτάνει αυτή την οποία έχουμε. Αδερφοί μου, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν καιρός μετανοίας, ιδού νυν καιρός να παρουσιάσουμε ότι είμεθα Έλληνες και ότι ζητούμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Την Δευτέρα αν είσαι ελεύθερος, λέγει ο Βασιλεύς, να φύγεις, να αναχωρήσεις με τιμητική συνοδεία όμως. Έτσι θέλω, λέγει ο Βασιλεύς, και έτσι πρέπει να γίνει. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, έφυπος ταχυδρόμος των Αναχτώρων εφάνει εις το Κουτσοχώρι και όλων των χωρικών η περιέργεια εκινήθη εις άκρον. Δηλαδή με ένα άλογο βασιλικό επήγαινε ένας εις το χωριό του στρατή για να δώσει το μαντάτο. Πού είναι η οικία του ενδοξωτάτου βασιλικού συμβούλου κυρίου στρατή, ρώτησε ο ταχυδρόμος των πρώτων χωρικών των οποίων απήντησε, ο οποίος ήταν ο Ινοπαντοπόλης, αυτόν που του έλεγε ο στρατής να κλείσει το καπηλιό. Ούτως δεν εννοήσε τι ρώτησε ο Υπεύς, εκείνος ο οποίος ήταν ο καβαλάρης, και επανέλαβε, η οικία του ενδοξωτάτου βασιλικού συμβούλου κυρίου στρατή πού είναι? Τέτοιον άνθρωπο να πίντησε ενώ ερωτηθείς, δεν έχει το χωριό μας. Θα έχεις κάνει λάθος. Ο καβαλάρης όμως, ο Υπεύς, ρώτησε μίαν γραία. Πού είναι το σπίτι του κυρίου στρατή? Ξέρεις κανέναν τέτοιον κύριο στρατή? Θεία Λεμονιά, λέγει ο ιδιοκτήτης του καπηλιού, ώστις με περιεργία, εκ περιεργίας λέγει, εκ περιεργίας με περιέργεια, οικολούθη των έφυπων εκείνων ταχυδρόμων. Το στρατή γυρεύει χαζέ του, λέγει η Πενιγραία. Στραφίσα δε προς τον καβαλάριν εκείνων ταχυδρόμων, του είπε. Ο στρατής δεν είναι εδώ. Έφυγε από τη Δευτέρα και πήγαινε στην πρωτεύουσα να βρει δουλειά. Δεν στάθηκε μήτε τη γιορτή του να κάνει, διότι ήταν φτωχός. Τι να σου κάνει ο καημένος? Χάλασε το χωράφι του, το αμπέλι του, τα λιόδεντρά του, ψώφισαν τα βόδια του, ψώφισαν τα ορνήθια του, ήρθε στενοχώρια μεγάλη, λοιπόν έφυγε. Τι να σου κάνει? Ντροπής είναι, μα θες να πάει
κανείς να βρει δουλειά για να ζήσει τα παιδιά του είναι ντροπή. Το σπίτι του πού είναι, ερώτησε πάλι ο ταχυδρόμος, ο οποίος είτο καβαλάρης επάνω στο άλογο, χωρίς να δώσει προσοχήν στα λεγόμενα της γραίας. Να εκείνο εκεί με το δέντρο στην πόρτα και την κλιματαριά. Μα τι τον ήθελε στο στρατή? Ο υπεύς διευθύνθη προς το υποδειχθέν μέρος χωρίς να είπε τίποτε. Βρε τώρα το κατάλαβα, είπε ο Ινο Παντοπόλης. Ο φίλος που το έχει αμαρτία να πατήσει στο καπηλιό και να πιει ένα κρασάκι θα σούφρωσεν τίποτε, δηλαδή θα έκλεψεν κάτι και τον βάλανε στο φρέσκο και τώρα γυρεύουνε το σπίτι του για να το ψάξουνε. Γι' αυτό ο καβαλάρης τον έλεγε δόξαστο. Δεν ήξερε ούτε να απαντήσει ούτε να πει τίποτε. Τάχατε σκλέφτη. Και εγώ ο κουτός δεν το κατάλαβα. Η γριά το καψοκατάλαβε, για δάφτο τον πυρισπαζόταν, λέει. Τον υπερισπίζεται δηλαδή. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι, κοντά στο νου και η γνώση. Μέσα είναι ο λεγάμενος. Τον βάλανε φυλακή. Τα ακούς, παπά, είπε προς τον κατεκίνην τη στιγμή ερχόμενον ιερέαν. Τον αγαπημένο σου που κάνει τους μεγάλους σταυρούς και φιλεί τα κονίσματα στην εκκλησιά με την αράδα που μας τον έφερνες για παράδειγμα καλού χριστιανού, τον τσακώσανε και τον έχουνε στο φρέσκο και τώρα θα πατήσουνε και το σπίτι του για να βρούνε τα πράγματα τα κλεμμένα. Καλά λένε, είδες κανέναν που κάνει τον Άγιον? Είναι κλέφτης. Όταν δεις κανέναν που κάνει τον Άγιον είναι κλέφτης. Ναι αδερφοί μου, έτσι μας λέγει ο κόσμος. Όλους δεν μας λέγουν ότι είμαι θα κλέφτες? Παράδειγμα μεγάλο. Τρελός είσαι αγγελή, του λέγει ο ιερεύς. Ο στρατής κλέφτης ποτέ, είναι βλασφημία και πρόσεχε, του λέει. Η φτώχεια σου παπά μου κάνει πολλά πράγματα, είπε αυτός χερεκάκος. Δια άλλου πτωχούς μάλιστα, δια τον στρατήν όμως όχι, ποτέ, ποτέ. Αποθνίσκει, αλλά δεν κλέπτει ο στρατής. Εντολήν του Θεού δεν παραβαίνει ο στρατής. Θα το ειδούμεν, είπε ο αγγελής, ο ιδιοκτήτης του καπηλιού, επιμένων εις την ιδέα του. Θα το δεις, είπε ο ιερεύς, και έπειτα έλα να ξομολογηθείς όμως. Ο ταχυδρόμος, ο υπεύς, επέζευσεν, ήδη έδεσε τον ύπον εις το δέντρον και εισήλθεν, ενώ έξωθεν της οικίας συνηθρίζοντο περίεργοι χωρικοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Η κυρία Παγώνα στρατή, ρώτησε ο υπεύς με τα σεβασμού ειδών την Παγώνα. Εγώ είμαι, απήντησεν αυτή εν ταραχή και απορία. Τι τρέχει? Είμαι απεσταλμένος από το αυλαρχείον να σας φέρω αυτήν την επιστολή του ενδοξωτάτου συζύγου σας. Του στρατή, μάλιστα. Πού είναι ο στρατής? Εις το παλάτι, κυρία μου. Έρχομαι από το αυλαρχείον. Εκεί μπήκε δούλος? Όχι, κυρία. Βασιλικός σύμβουλος και μέγας άρχον του βασιλέως. Έχετε να μην δώσετε καμία διαταγή? Περιμένω διαταγή σας. Η Παγώνα εστάθη ως απολιθωμένη και ο υπεύς επανέλαβε. Έχετε να μην δώσετε καμία διαταγή? Σκύβον το κεφάλι του. Η Παγώνα έμεινε και πάλι σιωπόσα. Ο δε υπεύς, χαιρετήσας και πάλι ευσεβάστος, ανεχώρησε. Άι ταξιάρχε μου, είπε τέλος η Παγώνα, παρατηρούσα με τα θαυμασμού την επίσημη επιστολή του ανδρός της. Τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο? Μην τύχει και είναι όνειρο? Μην τύχει και κοιμούμε? Ο στρατής στο παλάτι, σύμβουλος, γράμμα με βασιλική βούλα, Χριστέ μου και Παναγιά μου, τι είναι τούτο που βλέπω? Τι τρέχει, Παγώνα, ρώτησε ο ιερεύς εις ελθόν εντός της οικίας. Δεν ξέρω, παπά μου, τι γέννηκε, δεν ξέρω. Ήρθε αυτός ο βασιλικός άνθρωπος από ένα χωριό, λέει,
Πώς το είπε δεν ξέρω. Α, ναι, το είπε ένα αυλαρχείο. Πού είναι αυτό το χωριό δεν ξέρω. Ξέρεις κανένα τέτοιο χωριό, παπά μου? Αυτό το χωριό δεν τ' άκουσα άλλη φορά ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι χωριό το αυλαρχείο, παγώνα της λέγει, αλλά είναι το παλαθιού η αρχή. Κάθε διαταγή βασιλική θα βγει από αυτό το αυλαρχείο. Ύστερα, παπά μου, λέει ο στρατής, λέει αυτό στο παλάτι, λέει, σύμβουλος λέει, μου έστειλε αυτό το γράμμα, λέει, να διαβάσω να το δούμε τι λέει αυτό το γράμμα, και έτρεμεν η παγώνα. Ο ιερεύς από σφραγίσα στην επιστολή ανέγνωσε με τα θαυμασμού και συγκινήσεως. Τι ανέγνωσε? Αγαπητή μου παγώνα, δόξασε τον Θεόν ότι σου έλεγα την Κυριακή ως προαίσθηση την ψυχή σε έγινε. Το χωράφι που χάλασε το χαλάζει που το έσπηρα με υπομονή και πίστη εκαρποφόρησεν ευλογίαν Κυρίου. Το αμπέλι που χάλασε και τα λιόδεντρα και τα βόδια που ψώφισαν και τα ορνήθια μας τα έδωσε ο Κύριος εκατονταπλάσια. Είμεθα πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Έχουμε τρία χωριά στην εξουσία μας με τα χτήματά τους και χωριστά τη βασιλική αγάπη και εύνοια που ό,τι και αν θελήσουμε εις το εξής θα το έχουμε. Σου γράφω από το παλάτι όπου με φιλοξενεί ο βασιλεύς. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, διότι είναι αληθινό θαύμα, θα το μάθεις όταν έρθω. Θα έρθω τη Δευτέρα με βασιλική συνοδεία. Τι θέλει ο βασιλεύς? Θέλει αυτό, να με φέρει με βασιλική συνοδεία. Σε ασπάζομαι με τα παιδιά. Φίλησε τα εκ μέρους μου και φίλησε και το χέρι του καλού μου Παπαθανάση, ο σύζυγός σου στρατής. Αυτό ήταν το γράμμα που έφερε ο ταχυδρόμος του αυλαρχείου του βασιλικού παλαθιού. Το χέρι σου, παπά μου, το χεράκι σου, είπε η παγώνα, ασπαζωμένη επανειλημμένο στην χείρα του ιερέως μετά την ανάγνωση της επιστολής. Και τώρα τι να κάνουμε, παπά μου, τι να κάνουμε? Να δοξάσουμε τον Κύριον, ως λέγει και ο στρατής, είπε ο ιερεύς, και πλησιάσασε στο εικονοστάσιο της οικίας προ του οποίου υπήρχε καντήλα ακίμητος, εφόρεσε το επιτραχύλιόν του, έβαλε ευλογητών και έψαλε το απολυτίκιον των ταξιαρχών και είπε: «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέση προς ύμνων των θαυμασίων σου». Απήγγειλε με τα ταύτα των 144 ψαλμών: «Υψώσω σε ο Θεός μου βασιλεύς μου», και έψαλε δοξολογίες ενώ η παγώνα ίσθμενεν αναστέναζεν όπισθεν του ιερέως εκ των μετανιών τας οποίας έκαμνε μετά των τέκνων της λέγουσα εις κάθε μετάνοια, δόξα σοι ο Θεός. Κάνουμε και εμείς το ίδιο, αδερφοί μου? Εδώ είναι το ερώτημα. Μόλις ο Θεός μας χαρίσει κάτι, κάνουμε το ίδιο? Τον ευχαριστούμε? Κάνουμε μια μετάνοια να τον ευχαριστήσουμε? Εν τω μεταξύ επληρώθη η οικία των χωρικών, οι οποίοι ειδώντες το γινόμενο εστάθησαν ασκεπείς και σταυροκοπούντο, ώστε η οικία του στρατή έγινεν ήδη αληθές παρεκκλήσιον. Όταν δε ετελείωσαν η προσευχή, οι ρώτησαν περιέργως τον ιερέαν: «Τι τρέχει, Παπαθανάση, τι γέννηκε?» Ο στρατής απήντησε: «Ο ιερεύς είναι τώρα πλούσιος, πολύ εκατομμυριούχος. Αγοράζει το χωριό μας τρεις φορές, γιατί έχει τρία χωριά σαν αυτό δικά του και θα έρθει τη Δευτέρα με βασιλική δόξα. Ο βασιλικός άνθρωπος που είδετε έφερε γράμμα του στρατή από το βασιλικό παλάτι. Πώς έγινε αυτό το θαύμα θα μας το πει όταν έρθει ο ίδιος. Ζήτω», εφώναξε ο Ινοπαντοπόλης, εκείνος που είχε το καπηλιό. «Καλά το έλεγα εγώ πως αυτός ο άνθρωπος του Θεού θα γίνει μια μέρα μεγάλος. Να το γέννηκε». «Αυτό έλεγες πρωτήτερα στο δρόμο να αγγελεί», είπε ο ιερεύς. «Βλέπεις τώρα τη φυλακή του στρατή και το πάτημα του σπιθιού του για να έβρουν τα κλεμμένα. Τώρα φωνάζει ζήτω. Είσαι ένας ελεηνός», του λέγει. «Ένα κάθαρμα είσαι. Καημένε», του λέγει. «Αλήθεια, παπά μου», είπε ούτως μετανοών, «είμαι όπως μου είπες. Ο νους μου πάντα στο κακό έτρεχε, μα τώρα ξομολογούμε.
Μου είπες πριν να έρθω να ξομολογηθώ. Ξομολογούμε λοιπόν σε όλους τώρα και λέω την αμαρτία μου. Το στρατή τον μισούσα γιατί δεν πατούσε στο καπηλιό μου και εμπόδιζε και τους άλλους να έρχονται. Μα πάλι τι να σου πω και εγώ δεν ξέρω. Έρχονταν ώρες που τον ενθαύμαζα και μέσα μου τον τιμούσα και έλεγα μόνος μου «Μεγάλος άνθρωπος αλήθεια». Και πάλι οχτριά. Δεν τον ήθελα να τον δω. Μα τώρα που βλέπω αυτό το θαύμα που δεν μπορεί να γίνει από άνθρωπον, πάρεξα από τον Θεό, τον θαυμάζω πιο πολύ και τον σέβομαι για πάντα και τον τιμώ. Και μέσα στο σπίτι μου αλλάζω από σήμερα και γίνομαι άλλος. Ναι παπά μου, άλλος γίνομαι. Την Κυριακή εκκλησιά και όχι καπηλιό. Από σήμερα 5η 11 του Νοεμβρίου κλείνει το καπηλιό. Μου φτάνει τον μπακάλικο. Δεν έχω πια κρασί, δεν έχω ρακί. Δεν δίδω σε κανένα τίποτε. Όλοι οι χωριανοί έχουν τα μπελάκια τους και κάνουν το κρασάκι τους για το σπιτάκι τους και μπορούν να πιούν ένα-δυο ποτηράκια που λέγει ο λόγος στο φαγητό τους. Είναι ανάγκη τάχατες να έρχονται την Κυριακή στο καπηλιό. Δεν έχει πια καπηλιό. Δεν έχει, όχι, όχι, δεν έχει. Καθένας την Κυριακή στο σπιτάκι του με την γυναικούλα του και με τα παιδάκια του. Έβγε Αγγελή, είπε ο ιερεύς, έλα τώρα να σε φιλήσω. Να με ευλογήσεις, παπά μου, και να με ευχηθείς να γίνω κι εγώ σαν τον στρατή. Όχι μιλιονίστης τάχατες και με βασιλικές δόξες, αλλά καλός χριστιανός και σωστός άνθρωπος, και αυτό μου φτάνει. Και έγινες Αγγελή μου από την ώρα αυτή που εξομολογήθηκες, μόνο να σταθείς στο λόγο σου. Πολλές φορές εξομολογούμεθα και μετανιώνουμε, αδερφοί μου, και ύστερα από λίγο να επιστρέφουμε στα ίδια. Έννοια σου παπά μου, έννοια σου. Πρώτα ο Θεός με την ευχή σου θα σταθώ, θα το ειδείς. Απόφαση είναι. Ό,τι αποφασίσει ο άνθρωπος το κάνει και μάλιστα το καλό το πράγμα. Ψέματα. Βεβαιότατα, είπε ο ιερεύς. Το παν είναι εις την θέληση του ανθρώπου. Αρκεί να θελήσει ο άνθρωπος το καλό και ο Θεός τον βοηθεί να το κάνει. Και εμείς βρε παιδιά, και εμείς σαν τον στρατή να γίνουμε, είπαν τινές άλλοι από τον κόσμο. Για κοιτάξτε τι τον έκαμε ο Θεός. Εμείς τον γελούσαμε που μας συμβούλευε, θυμάστε. Μα για δέτε τώρα κοντά σε αυτόν θα τιμηθεί και το χωριό μας. Μόνο να μην τύχει και μας φύγει τώρα που αρχόντινε, είπαν οι άλλοι. Δεν φεύγει, είπε ο ιερεύς. Ο στρατής δεν αρνείται το χωριό του και πολλά καλά θα κάνει εδώ. Είμαι βέβαιος, μα και εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε, να μην τον ντροπιάσουμε. Έννοια σου παπά μου, έννοια σου, είπε ο Αγγελής. Ό,τι μας λέγει η αγιοσύνη σου και ο στρατής, έτσι θα το λέω όσον να μάθω τα καινούργια του τα ονόματα. Θα το κάνουμε επειδή και οι δυο σας είστε άνθρωποι του Θεού. Να έχουμε την ευχή σας. Να την έχουμε, είπαν οι άλλοι. Να έχετε την ευχή του Ιησού Χριστού, ο οποίος ευλογεί κάθε καλό σκοπό και κάθε καλή πράξη, είπε ο ιερεύς. Αποφασίσατε παιδιά μου όλοι να ζείτε εις το εξίσως αληθινοί χριστιανοί, όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα, και να είστε βέβαιοι ότι και εδώ θα είστε ευτυχείς και εις την άλλη ζωή είναι ευτυχέστεροι. Πάμε τώρα να αφήσουμε και την παγκόνα ανήσυχη να κοιτάξει τη δουλειά της, και όταν έρθει με το καλό ο στρατής μας πάλι τα λέμε καλύτερα. Πάμε, είπαν όλοι, έχει γεια κύρα παγκόνα, με το καλό να δεχτούμε και τον κύρ στρατήν, το κάθημα του χωριού μας. Το καλό, το καλό, είπε η παγκόνα, και απήλθον και ήρθε σε πάλι τα μετανία τη. Χριστέ μου, έλεγε προσευχομένη και κλαίουσα. Δεν ξέρω γράμματα ή ταλέπορη για να διαβάσω Ευαγγέλιο σαν το στρατήν και να προσευχηθώ από μέσα από το βιβλίο και να σου πω δύο λόγια άγια που τα έγραψαν άγιοι άνθρωποι σου από το Άγιο Πνεύμα. Όμως Χριστέ μου, δέξε αυτά που σου λέγω με τις μετάνοιες που σου κάνω με τα παιδιά μου και τα δάκρυα μου αυτά που σου χύνω της καρδιάς μου. Δέξου τα όλα, Θεέ μου, σαν προσφορά δεχτή, σαν άγια προσευχή, σαν λειτουργιά ευλογημένη. Γιατί, Χριστέ μου, ότι κι αν σου πούμε και ότι κι αν σου κάνουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε τη δόξα σου και να κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι σου ταιριάζει. Συγχώρεσε με, Χριστέ μου, και φώτιζε με να κάνω κι εγώ σαν το στρατή πάντα το θέλημά σου, και φώτιζε τα παιδιά μου να γίνουν και αυτά σαν τον πατέρα τους. Αμήν. Τώρα να θυμιάσουμε πρέπει. Και ετοιμάσασα το θυμιατήριο να θυμίασε τα Αγία Εικόνα πρώτον αυτή, και ακολούθω τα τέκνα τη κατά σειράν λέγουσα.
Θυμίασε στα μάτια μου, θυμίασε Θανάση μου και εσύ τριανταφυλίτσα. Ο Χριστός αγαπάει τα μικρά παιδιά και δέχεται τα δώρα τους και την προσευχή τους, γιατί είναι αθώα. Ας έχετε την ευχή του Χριστού και της Παναγίας. Τώρα ακόμα 12 μετάνοιες και 12 Κύριε ελέησον και 12 δόξασε ο Θεός και φτάνει για την ώρα. Και έγινε όπως είπε η παγώνα. Την πρωία της Κυριακής σηκώδωνες όλων των εκκλησιών εσήμενων των όρθρων. Μουσικές, στρατιωτικές, πιάνιζον εμπατήρια, χαρμόσυνα πρώτων αναχτώρων. Είχε στηθεί εκ μερσινών και δαφνών αψής μεγαλοπρεπεστάτη. Όλες οι οικίες εσημειοστολήθησαν. Στρατιωτικά σώματα παρετάχθησαν από τον Αναχτώρο μέχρι της Μητροπόλεως εις διπλούς στίχους. Και η Μητρόπολης είχε διακοσμηθεί εξαισίως. Πολιτεία και εκκλησία γίνωσαν τα μεγαλεία των υπό των Χριστών εις μιαν δόξαν και μεγαλοπρέπεια και η πόλη εκείνη έπλεαν ως ωκεανών αγαλιάσεως και φροσύνης εις ωκεανών. Με το λίγο ο ναός της Μητροπόλεως συμπληρούνται εκ των προσερχομένων, μεταξύ των οποίων 4 άτομα εκκίνησαν την περιέργεια όλων. Αυτό πάλι είναι άλλο θαύμα, είπαν την εσυστάμενη παρά την μεσαίαν πύλη της Εκκλησίας. Τους είδατε αυτούς ποτέ να πατήσουν στην Εκκλησία? Είναι υποχρεωμένοι, είπαν άλλοι. Είναι βασιλική τελετή και δεν μπορούν να πράξουν άλλος. Πόσοι το αντιέρχονται στην Εκκλησία εξ ανάγκης και υποχρεώσεως ανωτέρας ή πενέτερος, χωρίς αυτοί να αισθάνονται τίποτε ή μάλλον δυσαρέσκεια και στενοχωρία? Θα τους δείτε το Σαββάτο. Όχι Κύριε, όχι, δεν το ύβρατε, είπε, είσαι εκ των τεσσάρων περί των οποίων εγένεται ο λόγος. Εκείνοι περί των οποίων λέγεται έρχονται μετά τη λειτουργία και στην δοξολογία και όχι στον όρθρον. Αυτό θα επαναληφθεί το Σάββατο. Εμείς δεν ερχόμεθα κατά ανάγκη νομίζετε και υποχρέωση ανωτέραν, αλλά εκ πίστος θερμής και αγάπης προς εκείνον ο οποίος μας έσωσε και μας εχάρισε το σημείο τούτο και έκαμε το σημείο του Σταυρού. Το αυτό έκαμον και οι λοιποί τρεις και εισήλθαν στην εκκλησία. Ήσαν οι τέσσερις γνωστοί ιατροί του παλαθιού. Με το λίγο νικούστη μακρόθεν σάλπιξ αναγγέλωσα την έλευση του βασιλέως και ζητοκραυγέ του λαού ενθουσιώδης. Αυτό πάλι τι είναι, είπαν πολύ περιέργοι. Αυτήν την ώρα ο βασιλεύσε στην εκκλησία. Ακόμη ο κανόν ψάλεται μέσα και οι καταβασίες δεν ήρχεσαι. Άλλοτε ήρχεται και στο τέλος της λειτουργίας. Το άλλοτε ή το άλλοτε, είπεν εις με λευκήν γενιάδαν γέρον καθηγητής. Και τώρα είναι τώρα. Άλλοτε κι εγώ είμαι νέος, τώρα είμαι γέρον. Τα πράγματα του κόσμου τούτε μεταβάλλονται. Άλλοτε ο βασιλεύς έρχεται εις ορισμένας τελετάσεις κατά βασιλικών έθος προς δόξαν μάλλον ιδίαν. Τώρα έρχεται προς δόξαν του Θεού εις την εορτήν την οποία εκτάκτως διέταξε ο ίδιος εξ ευγνωμοσύνης προς τον Χριστόν δια την σωτηρία της θυγατρός του. Τότε οδήγει η εθιμοταξία. Τώρα διατάσσει η πίστης ευγνωμονούσης της καρδίας. Αυτά όλα τα έκαμε ο στρατής, είπε εις δικηγόρος. Όχι δα, αντέκρουσε ο καθηγητής. Ο Χριστός μάλιστα, είπε ο δικηγόρος. Αλλά ο στρατής μας έδειξε τον Χριστόν, τον οποίον οι περισσότεροι δυστυχώς είχαμε λησμονήσει. Ναι, αλλά και πάλι ο Χριστός έκαμε το θαύμα τούτο. Αιτία παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Βέβαια, είπε ο δικηγόρος, άνευ Χριστού δεν υπάρχει αγαθόν. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει σωτηρία. Εν τούτης ο βασιλεύς εισήλθεν στην εκκλησία μετά των βασιλισσών ακολουθούμενος υπό των υπασπιστών και των ανωτέρων αυτού αξιωματικών πάντων εν μεγάλη στολή και του στρατή φέροντος επί του στήθους το παράσημόν του. Η είσοδος του βασιλέως επροξένησε ευσεβή φρικίασιν στους εν τον ναό βλέποντας αυτόν και την συνοδείαν του. Εις το πρόσωπο του βασιλέως ζωηρός εξεικονίζεται ο Χριστός, ώστις πράγματι ευρίσκεται μέσω των εκκλησιαζομένων. Πάντες κατενήγησαν εκ της ενεργίας της Θείας Χάριτος ή της πάντοτε επιφυτά εις τη αυτας ευσεβής συναθρήσης. Περισσότερον πάντων κατενήγει ο στρατής προσευχόμενος πλησίων του βασιλέως εις την εκφώνηση. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Έκλαιεν ο στρατής ως πεδίον. Αλλά και αυτός ο βασιλεύς κατενήγει επίσης. Η λειτουργία τελείωσε ήδη και η δοξολογία εν πάση επιβλητικότητα και μεγαλοπρεπία και ο βασιλεύς επέστρεψε εις τα ανάκτορα μετά της ακολουθίας του ως είχε έλθει εν πομπή και παρατάξει. Τα εινοπολία, παντοπολία, πρατήρια, εργαστήρια και όλα τα καταστήματα ήσαν και έμειναν κλειστά καθόλη την ημέρα
και τούτο εγένετο όχι αναγκαστικός, αλλά εκουσίως και αυτοπροαιρέτως υπό των ιδιοκτητών και των διευθυνόντων. Την μεσηβρία ενεδόθη στα ανάκτορα μέγα γεύμα, εις το οποίο είχαν προσκληθεί όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί και μεγιστάνες, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις ιατροί, έτη δε και ανώτερος κλήρος, ώστες και ευλόγησε την τράπεζα. Κατά το τέλος του γεύματος ο βασιλεύς ήγηρε πρόπαση λοιπόν, προεπτά ακριβώς ημερών εδόθη εν τάφθα, όσοι ξεύρετε μεγάλες περίσσεις, ήτης αντί ευθυμίας και τέρψεως, μας επότησε πικρών δηλητήριων. Κατά την αποφράδα και αλυσμόνη των εκείνη νύχταν η ζωή μου ήρθεν εις το τείχος του τάφου. Η βασιλόπεσε σώθη δια θαύματος γνωστού. Το θαύμα επετέλεσε το ονόματι του Ιησού Χριστού ο στρατής. Τούτον εκ καθήκοντος βασιλικού ανηγόρευσα με έγαν άρχοντα και ιδιαίτερων συμβουλών μου και ήδη προπίνω εις υγείαν του. Όλοι εμιμήθησαν τον βασιλέαν υπόντες εις υγείαν του στρατή. Ο στρατής συγκινηθής εις άκρον ηγέρθη και είπε μόνον τας λέξεις «Ω βασιλεύ, ω μεγαλειότατε» και άλλο τι δεν επρόσθεσε. Η καρδία του ή το πλήρη τιούτων και το σούτων αισθημάτων, ώστε η γλώσσα του δεν είναι δύνατο να εκφράσει ή όσα ήθελε αυτός και αισιώπησε. Επιτέλους το γεύμα τελείωσε και πάντες απήλθον και ο στρατής μετέβη στο δι' αυτών ιδιαίτερων αναπαυτήριων, όπου κατά την συνήθεια την οποία είχε στην οικία του, ήρχεσε να αναγινώσει το Ευαγγέλιο των βιβλίων της χάριτος, της ζωής και της αληθείας. Αδερφοί μου, θα σταματήσουμε εδώ. Την επάνωδον του στρατή εις το χωριό του θα την πούμε τη Δευτέρα, την ερχομένη Τετάρτη. Η ώρα 6:30. Δεν μας παίρνει ώρα, δεν έχουμε ώρα. Ως εδώ θα δούμε την θριαμβευτική είσοδον του στρατή στο χωριό του. Έως την ερχομένη Τετάρτη, σύνθημα «Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών», μια λέξη μόνο. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν μπορεί κανείς να μας βλάψει ούτε να μας κάνει κακό. Γι' αυτό ας το αφήσουμε τούτο το σύνθημα μέσα στη ψυχή μας έως την ερχομένη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού και εύχομαι καλή Σαρακοστή και καλή Ανάσταση.
προς